Την ανοησία που είπε ότι να αναθεωρήσουμε, λέει, θα πάμε να αναθεωρήσουμε τα πλεονάσματα. Συμφωνείτε με τη μείωση εθνικών πλεονασμάτων. Όχι, δεν έχουμε, συμφωνούμε. Συμφωνείτε να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ελάτε μαζί να πάμε να τα μειώσουμε. Ο κ. Βέμπερ το είπε. Ναι, τον βάλατε και το είπε και λέει αυτό ο οποίο είναι μεγάλο. Άρα μπορούμε και τον βάζουμε και το λέει. Όχι, το έχει πει και ο κ. Μητσοτάκη. Δεν θέλετε να μειωθούν τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Το θέλω. Ωραία. Θέλω να σας πω ότι τα πλεονάσματα είναι σε συνάρτηση με το χρέος. Το χρέος, ξέρετε, κατάφερε αυτή η κυβέρνηση, το ρύθμισε λίγο πριν βγούμε από τα μνημόνια. Τα τελευταία χρόνια αυτή είναι το χρέος. Λοιπόν, καταλάβαμε ότι είναι συνάρτηση το ένα με το άλλο, άρα να πάμε ξανά να ξαναδούμε το χρέος που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν το κάναμε πώς και πώς να καταφέρουμε να το φέρουμε σε μια βιωσιμότητα και να μας δώσει ένα τράτο, ας πούμε, για 15 χρόνια. Ωραία, λοιπόν, καταλάβατε ότι υπάρχει περίπτωση να μην δούμε τα πλεονάσματα. Άρα λοιπόν χαίρομαι.